Γεια σας κορίτσια μου, λοιπόν σήμερα θα κάνουμε τα αγαπημένα του μήνα και θα σας κάνω και ένα μικρό haul, δύο-τρία πραγματάκια που αγόρασα. Ένα το αγόρασα σήμερα, κάποια τα είχα αγοράσει λίγο πιο πριν, απλώς επειδή δεν μπόρεσα να ανεβάσω βίντεο σε αυτές τις μέρες, θα το κάνω τώρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω γρήγορα για να τα προλάβω και τα δύο μαζί. Πρώτο αγαπημένο για αυτό το μήνα είναι αυτό, από προϊόντα περιποίησης. Λογικά ξέρετε πάνω κάτω όλες τι είναι. Βασικά μία από εσάς μου το πρότεινε, γιατί για λιπαρό δέρμα, και μου είχαν δώσει ένα μικρό δείγμα και μου άρεσε, οπότε πήρα κι εγώ αυτό. Για όσους έχετε λιπαρή επιδερμίδα, είναι καταπληκτική, είναι τρομερά ενυδατική. Μία φίλη μου που χρησιμοποιεί τη λοσιόν, αυτό είναι το gel, είναι για λιπαρές. Η λοσιόν είναι για κανονικά δέρματα και ξηρά. Και αυτή είναι πολύ καλή. Το μόνο της κακό αυτήνής είναι ότι απλώς ενυδατώνει, δεν έχει τίποτα άλλο να σου προσφέρει. Δηλαδή μόνο ενυδάτωση, δεν έχει ούτε δείκτη προστασίας, ούτε αντιοξειδωτική ιδιότητα, δηλαδή δεν σε προστατεύει από το περιβάλλον, από τη ρήπανση και όλα αυτά, ή από το κρύο, από τη ζέστη και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το κακό, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά δηλαδή όσες είστε πολύ μικρές ηλικίες, ξέρω εγώ από 16, 17 έως 22, είναι πάρα πολύ καλή δηλαδή η κρέμα, γιατί εντάξει δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αλλά από τα 22 και πάνω που χρειάζεσαι έστω αντιοξειδωτική προστασία, δηλαδή μου αρέσει τώρα για το καλοκαίρι σίγουρα, δηλαδή μπορεί να πάρω και το μεγάλο μπουκαλάκι και είναι και φτηνή. Αυτό είναι το καλό. Και μου αρέσει ότι επειδή δεν είναι έτσι, είναι πολύ λεπτόρευστη, είναι πολύ gel μορφή, μπορώ να βάλω το αντιλιακό μου από πάνω, μπορώ να βάλω make-up, μπορώ να βάλω... Αυτό είναι καλό. Αλλά δεν ξέρω αν θα τη συνέχιζα για χειμώνα, γιατί της λείπουν πολλά πράγματα από μέσα, αλλά είναι πάρα πολύ καλή η ενυδατική. Δηλαδή για όσες ψάχνεστε, έτσι είστε και λίγο μικρούλες, μόνο για ενυδάτωση κάτι, είναι πολύ καλή, πολύ ενυδατική. Δεν αφήνει λιπαρότητα και είναι και πολύ φτηνή. Και όσο, δηλαδή πρέπει να έχει 20 κάτι αυτό, αλλά δεν θυμάμαι, το πήραμε έκπτωση. Και τώρα που έχει 25 ο χόντος, όσες την έχετε βάλει στο μάτι, πάρτε τη τώρα. Αλλά σε σχέση με την Daywear Plus, ας πούμε, που έχω της Estée Lauder, λείπουνε πραγματάκια από μέσα, αλλά είναι πάρα πολύ καλή. Για αυτό που λέει τουλάχιστον, έτσι, γιατί δεν το λέει ότι είναι μόνο για ενυδάτωση. Δεν στο λέει ότι δεν θέλει κάτι παραπάνω. Οπότε πρώτο είναι αυτό. Μ' αρέσει το να τα κάνω γρήγορα. Λοιπόν, καλύτερο συνδυασμό σκιάς για αυτό το μήνα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, είναι από την Bobbi Brown, το Rose Gold. Περιμένετε να σας το δείξω. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα. Είναι αυτό που λέει, είναι καφερός, είναι χρυσό κάτι. Τώρα καθίστε να κάνω ένα zoom γιατί τη φοράω. Μισό. Βλέπετε. Είναι πολύ ωραίο χρώμα. Και στο τελείωμα έχω αυτή που επίσης είναι από τις αγαπημένες μου, που είναι η Maltz από την Aftamark. Μ' αρέσει, δηλαδή τις φόρησα πάρα πολύ αυτές τις δύο. Γενικώς η Maltz, για όσες ενδιαφέρεστε να πάτε προς τα MAC, τώρα που έχουν 25, πιστεύω είναι η καλύτερη σκιά για γωνία. Δηλαδή, αν πάρετε αυτή, δεν θα ξαναχρειαστείτε, εκτός και θέλετε να κάνετε κάποιο look που έχει μαύρο. Αλλά σε ό,τι άλλο, δηλαδή, είναι καφέ και χρυσό και είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Δεν θα ξαναχρειαστείτε, σιγά που δεν θα ξαναχρειαστείτε. Απλώς είναι από τα, δηλαδή είναι από τις πρώτες μου και κάθε φορά που πάω να πάρω για αγωνία, πάλι κατά λίγο λέω εντάξει έχω αυτήν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ βολική σκιά. Αυτές οι δύο μου αρέσανε πάρα πολύ. Γενικώς η Bobbi Brown κάνει πάρα πολύ καλές σκιές. Δεν έχω δοκιμάσει πάρα πολλές, αλλά αυτές που έχω δοκιμάσει μου αρέσουν πάρα πολύ. Με βλέπετε που ξύνομαι λίγο και κάνω έτσι συνέχεια, γιατί είμαι στην αλλεργία μου πάλι φουντωμένη. Καλύτερο ρούζ για αυτό το μήνα είναι το Coralista, σας το ξανάδειξα. Είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι πολύ κοντινό με αυτό που σας δίνω δώρο στο διαγωνισμό, αλλά είναι λίγο πιο ωραίο και μου αρέσει ότι μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Μυρίζει πορτοκαλό κάτι. Με δέντρο όμως μαζί. Είναι σαν να βγαίνει στη φύση και να μυρίζει το πορτοκάλι. Έτσι είναι από κοντά. Και έχει μέσα ένα βουρτσάκι. Να το. Το οποίο, εντάξει, βολεύει δεν βολεύει. Εντάξει, αν δεν έχετε ας πούμε, δηλαδή σε σχέση με του άλλου εμπορίου τα βουρτσάκια είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά εγώ που έχω πινέλο ρούζ δεν το χρησιμοποιώ. Αλλά γενικώς σε σχέση με αυτά που έχουν τα άλλα ρούζ είναι πολύ καλό. Οπότε και αυτό από τα αγαπημένα μου. Και τελευταίο και αγαπημένο η μάσκαρα του μήνα. Λοιπόν, καλύτερη η μάσκαρα του μήνα είναι αυτή. Είναι από τις αγαπημένες μου πλέον. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω
πάρα πολλές διαφορές, αλλά το καταλαβαίνω ότι τη χρησιμοποιώ συνέχεια. Δηλαδή, όταν ψάχνω ποια θέλω, είναι αυτή. Οπότε, μάλλον μου αρέσει λίγο πιο πολύ από τις υπόλοιπες. Αλλά γενικώς, μου αρέσει πιο πολύ όταν τη βάζω και δύο φορές. Πώς το λένε, δύο χεριές, ας πούμε. Δεν ξέρω, πάντως αυτό το μήνα χρησιμοποίησα αυτή πάρα πολύ τη μάσκαρα. Λοιπόν, αυτά προσπαθώ να το κάνω λίγο γρήγορα γιατί έχει τελειώσει η χωρητικότητα της κάρτας που έχει μέσα το βίντεο και μου έχει κλείσει κανένα δύο φορές. Λοιπόν, και τώρα στο haul. Μισό λεπτό να τα φέρω. Άχισε τα πόδια μου. Λοιπόν, σήμερα κατέβηκα στα Άττικα. Κατέβηκα, άλλοι μου λένε ότι είναι ανέβηκα από ζωγράφο, αλλά εγώ λέω κατέβηκα. Λοιπόν, έψαχνα καιρό ένα αντιλιακό, οπότε να σας πω τώρα για τα αντιλιακά κάτι. Πήρα πριν λίγο καιρό αυτό από το eBay. Είναι πολύ γνωστό και ιδίως όσες βλέπετε την Miss Glamourazzi, είναι μια γκουρού εδώ στο YouTube, ή πιο πολλές την ξέρετε λογικά. Γενικώς αυτή η κοπέλα, επειδή έχει λιπαρό δέρμα και έχουμε και παρόμοιο χρώμα, δηλαδή όταν παίρνω ό,τι λέει αυτή, είναι πάντα σωστό. Πρώτη φορά δεν έκατσε καλά αυτό που πήρα που είπε αυτή. Δεν ξέρω. Είναι καλή, είναι πάρα πολύ ωραία, δηλαδή να τη βάλεις πάνω από την ενυδατική και από πάνω μια πούδρα. Δεν είναι για να βάλεις από πάνω, ας πούμε, make-up ή κάτι τέτοιο. Αλλά μυρίζει πολύ αντιλιακό, δηλαδή δεν μπορώ να τη φέρνω από το πρωί στο πρόσωπό μου μέχρι το βράδυ. Βέβαια είναι καλή για τα χέρια, το λαιμό ή όταν θα πας στην παραλία, ας πούμε. Αλλά εγώ ήθελα ένα αντιλιακό για να το βάζω κάτω από την πούδρα μου, κάτω από το make-up ή κάτω από τη, που σας έχω δείξει, την BB cream, τη ροζ που έχω. Ήθελα κάτι τέτοιο και αυτό μάλλον δεν μου κάνει τη δουλειά. Μυρίζει πολύ λουλουδοκάτι, δεν ξέρω. Ενώ δεν είναι λιπαρό, κάτσε να σας το δείξω και πώς αλήφεται. Δεν είναι λιπαρό, καθόλου λιπαρό, δηλαδή απορροφιέται και σχετικά γρήγορα. Απλώς μου αφήνει αυτή τη λαδίλα του αντιλιακού που δεν μου αρέσει. Κολλάει κάπως μετά και αυτό δεν ξέρω, δεν το θέλω. Δηλαδή έχω αρκετή λαδίλα στο πρόσωπό μου, δεν θέλω άλλη. Αλλά για καλοκαίρι να πας στη θάλασσα και τα λοιπά που δεν θα βάλεις κάτι στο πρόσωπό σου, πιστεύω είναι μια χαρά. Επίσης, δεν υδρώνεις πολύ όταν το φοράς, δηλαδή και δεν φεύγει, έτσι το νιώσα. Το έχω κάμια εβδομάδα και. Είναι καλό, αλλά δεν είναι αυτό που ήθελα από ένα αντιλιακό για ημέρα, για να πάω στη δουλειά μου, για να πάω ξέρω εγώ κάπου. Αυτό. Αλλά για γενικώς, αν ψάχνετε ένα αντιλιακό και δεν είναι και πολύ ακριβό, αν ψάχνετε ένα αντιλιακό καλό για το πρόσωπο, είναι πολύ καλό. Και σήμερα που κατέβηκα στα Άττικα πήρα αυτό. Τη Shiseido, το κουτάκι που ήταν αυτό, τώρα μόλις το έβγαλα. Αυτό απ' την άλλη. Εντάξει, είναι πιο ακριβό. Το άλλο έχει γύρω στα 10 ευρώ με το shipping 12, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Αυτό έχει, που το πήρα σήμερα με έκπτωση 26, κανονικά έχει 35. Απλώς δεν ξέρω, οι Ιάπωνες και οι Κορεάτες και όλοι αυτοί το έχουν πολύ με τα αντιλιακά. Να σας πω καταρχήν ότι αυτό έχει και UVA protection. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο φαίνεται. Είναι ένα μπαλάκι και το γράφει εκεί πέρα. Να ξέρετε, το SPF όταν γράφουν είναι ο δείκτης προστασίας για τη UVB. Και η UVA γενικώς, τα περισσότερα αντιλιακά δεν έχουν. Για παράδειγμα αυτό, όχι αυτό έχει γιατί έχει χελίοπλεξ λέει μέσα και έχει και τις δύο. Γενικώς να τα κοιτάτε στα αντιλιακά γιατί δεν έχουν όλα τα αντιλιακά προστασία για τη UVA και η UVA είναι αρκετά επικίνδυνη ακτινοβολία, δηλαδή αυτή μας ψήνει στην κυριολεξία νομίζω ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων και οι δύο κάνουν κακό στο δέρμα. Τώρα άμα το πάρεις από φυσικής άποψης, δεν ξέρω ποια σε ψήνει καλύτερα. Τέλος πάντων, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν κάθομαι πια στο μαύρισμα. Βλέπετε, έχω αρκετές ελιές, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί επειδή μικρή ήμουνα από το πρωί στο βράδυ στη θάλασσα. Πήγαινα να βαγοσωστική 8 χρόνια, τη λατρεύω τη θάλασσα γενικώς και όλες αυτές οι ελιές είναι επιπτώσεις. Έχω ήδη βγάλει μία. Οπότε προσπαθώ να προστατεύω το πρόσωπό μου ειδικά και το δέρμα μου από τον ήλιο. Να ξέρετε, το νούμερο ένα αντιγυραντικό προϊόν είναι το αντιλιακό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Σας το λέω και από την άποψη ως ναυαγοσώστρια, δηλαδή ότι το ξέρω ότι πρέπει να προστατεύουμε τον οργανισμό μας από τον ήλιο και μην κάθεστε παιδιά στον ήλιο πάρα πολύ. 1-2 καλοκαίρια το έχω κάνει και το έχω μετανιώσει. Δεν πειράζει, είμαστε άσπρες όσες είμαστε άσπρες. Ή θα πάρουμε ένα ψεύτικο να μαυρίσουμε κάπως. Δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ κάθομαι στον ήλιο, δεν μαυρίζω και αποκτά όλα τα κακά. Οπότε το έχω κόψει. Καλό είναι να το κόψουμε όλοι, αλλά ξέρω ότι δεν γίνεται, δεν είναι εύκολο. Ειδικά όταν γυρνάς από διακοπές και σε ρωτάνε, όχι, δεν πήγες πουθενά. Είναι δύσκολο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το πήρα σήμερα.
Το δοκίμασα και εκεί στο κατάστημα, θα σας δείξω και λίγο εδώ πέρα. Είναι στυλ ενυδατικής. Απορροφιέται σαν τζέλ δηλαδή είναι. Απορροφιέται αρκετά γρήγορα. Δεν αφήνει αυτό το... Τώρα εντάξει, δεν το έχω βάλει στο πρόσωπό μου, στο χέρι μου. Θα σας κάνω review μετά. Αλλά μυρίζει και αυτό έτσι λίγο στυλ αντιλιακό. Απλώς μου φαίνεται ότι επειδή απορροφιέται πάρα πολύ γρήγορα, ότι φεύγει και πολύ γρήγορα, δηλαδή η μυρωδιά. Τι το σκυλάκι μου είναι εδώ κάτω. Κάνε λίγο να σε δούνε. Το μπουλουκάκι μου είναι, το βλέπετε. Πού το, πού είναι ο Λούκος. Και κοίτα εκεί την κάμερα. Οπ, πέφτουμε. Τα έχω κάνει τεράστια. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν γι' αυτό παρακάτω λεπτομέρειες, έτσι εγώ να το δοκιμάσω καλύτερα. Ακούτε το σκύλο μου αυτή τη στιγμή, είναι τραγουδιστής. Πήρα από το YouTube, από το YouTube λέω, καλά. Πήρα από το eBay αυτό το Blush, το οποίο είναι, έτσι γράφει από πίσω, είναι της Laura Geller. Γίνεται πολύ λόγος για αυτά τα ρούζ και δεν ξέρω, μου κάτσε και ήθελα να το πάρω και είχα περίσσευμα στην prepaid μου, την κάρτα. Και δεν είχα την να πάρω και έτσι όπως έψαχνα το ίντερνετ, λέω δεν το παίρνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Είναι σαν... είναι ρούζ με... πώς το λένε... με μπρόνζερ μαζί. Και όσες είχατε πάρει ή όσες δεν είχατε προλάβει από τη MAC το Stereo Rose που το είχε βγάλει πέρυσι, ένα Mineralize, είναι σχεδόν το ίδιο. Είχε... με το shipping γύρω στα 17 ευρώ, δεν θυμάμαι, θα σας γελάσω. Κάπου πήρα κάτι που ήθελα πάρα πολύ καιρό. Αυτό. Αυτή την παλέτα. Από τα Sephora, μέσα είναι έτσι, λογικά την έχετε δει πάρα πολλές φορές, ειδικά όσες βλέπετε τη Blair, τη Juicy Star τέλος πάντων 07, την έχω χρησιμοποιήσει κάμια εβδομάδα, οπότε ακόμα δεν μπορώ να σας πω, αλλά έχει πολύ ωραία χρώματα, έχει εδώ πάνω ένα highlight το οποίο είναι ίδιο με τις MAC το Brulé, οπότε μόνο και μόνο αν πάρεις το MAC, της MAC το Brulé θες 16 ευρώ αν το πάρεις σε κουτάκι, οπότε αυτό είχε 30, 34 νομίζω επειδή έχω την κάρτα μου κάνουν κάτι πόντους, δεν ξέρω τι, τέλος πάντων την πήρα 30 εγώ. Δεν ξέρω τώρα ακόμα, δεν σας κάνω review γιατί δεν την έχω πολύ χρησιμοποιήσει, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή την πήρα τη βδομάδα του Πάσχα και την χρησιμοποίησα μια βδομάδα ολόκληρη, αρκετά, αλλά θέλω ακόμα λίγο να την περιεργαστώ για να σας πω. Λοιπόν, πήρα αυτό, τι άλλο πήρα, α και πήρα και δύο, γιατί αν δεν κάνω την κατάχρησή μου σε κάτι ακριβό δεν γίνεται. Λοιπόν, και πήρα και, βέβαια αυτά να σας πω είναι πάνω από μήνα το haul, έτσι, μην νομίζετε ότι τα πήρα όλα με την μία. Λοιπόν, πήρα δύο καινούρια τη Chanel κραγιόν, τα οποία δεν είναι ούτε κραγιόν ούτε lip gloss, είναι κάτι ανάμεσα. Αυτό είναι το Adventure. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο φαίνονται, γιατί... Και αυτό είναι το Boy. Μ' αρέσει το Boy τρομερά, δηλαδή θα το έβαζα στα καλύτερα του μήνα, αλλά δεν το έχω μήνα ακόμα. Είναι έτσι. Είναι καφετορόζ. Θα σας κάνω ένα... Δεν φαίνονται καλά. Αυτό που μ' αρέσει σε αυτά... Περιμένετε να σας δείξω και το άλλο. Το άλλο είναι ροζ. Και λέγεται Adventure όπως σας είπα. Δίπλα είναι το ροζ, από εκεί είναι το καφέ. Δεν φαίνονται καλά τώρα γιατί είναι ο ήλιος απέναντι. Τι πήγα να πω. Το ωραίο με αυτά είναι ότι δεν χρειάζεται να βάλεις lip gloss από πάνω. Εγώ είμαι γενικώς όταν θα βάλω κραγιόν θα φύγει στα 20 λεπτά και πολύ. Ειδικά επειδή μιλάω πολύ και λόγω δουλειάς. Θα φύγει αμέσως. Οπότε προτιμώ κάτι που να είναι ενυδατικό και τουλάχιστον όταν φεύγει να μην είναι ξερά το πρόσωπό μου. Το σκυλί μου έχει οργιάσει δίπλα, κάνει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τέλος πάντων, τι πήγα να πω. Αυτά είναι lip gloss και τέτοιο μαζί. Δηλαδή σου αφήνουν την αίσθηση ότι φοράς και lip gloss. Και όταν φεύγουν δεν κολλάνε στα χείλη. Δηλαδή θα φύγουν, θα εξαφανιστούν και δεν θα σου αφήσουν κάποιο υπόλοιμα. Και μ' αρέσει ότι γυαλίζουν ωραία. Τι σας τα δίνω συνέχεια το τέλος πάντων, όταν βγαίνει η μηχανία. Είναι ακριβά, είχαν 33 ευρώ με το 10% που κάνει κάθε φορά ο χόντος, τα πήρα 30. Είναι ακριβά, αλλά πιστεύω άξιζαν τα λεφτά τους για μένα που ήθελα κάτι τέτοιο. Δηλαδή ήθελα κάτι που να μην βάζω και lip gloss από πάνω και το κραγιόν. Κάτι γρήγορο, να το έχω μες στην τσάντα μου να το ξαναβάζω. Και είναι πάρα πολύ ενδυνατικά αυτό. τα ολίγα.
Και θα σας κάνω ένα βιντεάκι για υγιή μαλλιά οπωσδήποτε γιατί μου το ζητήσατε. Αλλά θέλω να σας κάνω και ένα βιντεάκι επειδή είδα ότι πάρα πολλές θέλετε να κερδίσετε το ρούς γιατί τώρα ξεκινάτε τη συλλογή σας από MAC. Θα σας κάνω και ένα βίντεο τι να πάρετε σε περίπτωση που μπείτε για πρώτη φορά στη MAC και ψάχνετε πράγματα. Γιατί πελαγώνεις την πρώτη φορά που πας και δεν ξέρεις τι να πρωτοπάρεις. Οπότε θα σας προτείνω από κάθε κατηγορία ποια πιστεύω ότι είναι για αρχάριους. Αν θέλετε γράψτε μου από κάτω, αν δεν σας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό να κάνω κάτι άλλο. Οπωσδήποτε θα κάνω τα μαλλιά το επόμενο, τα οποία σήμερα είναι χάλια. Τέλος πάντων, θα σας πω πώς τα περιποιούμε και τα λοιπά. Και θέλω να κάνω και βίντεο πάρα πολλά τώρα το καλοκαίρι για μάσκες που φτιάχνουμε σπίτι. Γενικώς είμαι πολύ της φύσης και φτιάχνω πολλά πράγματα μόνη μου. Οπότε πείτε μου τι προτιμάτε καλύτερα να το κάνουμε. Αυτά ήταν τα αγαπημένα του μήνα πριν και αυτά που αγόρασα τώρα. Οπότε θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα γιατί θα κάνω και μόλις τελειώσει ο διαγωνισμός θα σας ανεβάσω ένα βιντεάκι ποιοι κέρδισαν. Και όσοι το ακούτε και μου αφήνετε σχόλια στο profile, μην μου αφήνετε στο profile, στο κανάλι μέσα δηλαδή, όσοι είναι για το διαγωνισμό θα μου αφήνετε σχόλια κάτω από το βίντεο του διαγωνισμού γιατί πολλοί μου το έχουν κάνει αυτό. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με βλέπετε και με ακούτε και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.